Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, Δάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΜ Παραλία Project νούμερο 2, με το κουκλάκι, την αγαπημένη μου φίλη, την Αλαπαρίζου. Έλα, χαμόγελο, καλώς ήρθες. Γεια σου, Τάσο μου. Συγγνώμη, γελάω για όλα τα δικά μας τα ντομέστικα εδώ πέρα που γίνονται, γιατί πήγα σχεδόν να στραμπουλήξω τη γλώσσα μου τόσο γρήγορα που τα έλεγε η Δήμητρα πριν. Και λέω, πώς θα καταφέρει, γιατί είχε και αυτό το έκο που πάντα έχει λίγο. Αυτό τον αντίλαλο. Αυτό τον αντίλαλο, ναι. Αχ, Παναγία μου. Εσένα σε αποσυντονίζει. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, οπότε είναι η καθημερινότητά μας, οπότε δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ξέρεις, γιατί και εγώ που τραγουδάω με τα ακουστικά στα αυτιά μου, δεν θέλω να έχω βάθος, έκο, τίποτα. Θέλω να είναι εντελώς στεγνά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ήμουν πιτσιρίκα, μ' άρεσε να πηγαίνω, ξέρω εγώ, στο κλιμακοστάσιο ή στο μπάνιο να τραγουδάω, γιατί είχε πολύ αντίλαλο. Το έχω ξεσυνηθίσει τώρα με τα χρόνια. Τώρα με τα ακουστικά η τεχνολογία έχει προοδεύσει. Και εσύ έχεις προοδεύσει. Καινούριο τραγούδι, κοίτα που το πει. Ναι, το κοιτάζω. Εγώ τι έγινε, τρόμαξε, τι έκανα. Καινούριο τραγούδι, το οποίο έχει φοβερό ρεπλέ και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Να πούμε λίγο τίτλο συντελεστές για τον κόσμο που δεν το έχει ακούσει και δεν το έχει ανακαλύψει ακόμη. Δεν μου τα λέει καλά με την αγαπημένη μου την ομάδα των Arcade και τον Stan. Γιατί και ο Stan έχει βάλει το χέρι του σε αυτό το κομμάτι και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω πραγματικά αρκετά καιρό να βγάλω ένα τόσο πιο κλαμπ τραγούδι. Dance, πολύ, πολύ, πολύ καλοκαιρινό. Όχι ότι το Deja Vu, ας πούμε, δεν ήταν dance ή η πανεκτέλεση που έκανα με τα κορίτσια, το κάτσε καλά κτλ. Αλλά τι τόσο κλαμπ διάθεση είχα πολύ καιρό φρέσκο, να κάνω. Φρέσκο θα πω εγώ, καλοκαιρινό. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλους μας. Εύχομαι να υδρώσουν τα πατώματα. Αυτό. Μιλήσαμε πιο μπροστά για τις συνεργασίες σου με γυναίκες και πρόσφατα σας είδαμε στα ΜΑΤ με την Έλλη Φουρέρα σε μια πολύ όμορφη συνύπαρξη. Πώς προέκυψε αυτή? Πάρα πολύ απλά γίνονται τα πράγματα. Κάτι ονειρεύεσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο, κάνεις την πρόταση, λες ναι ή όχι, τώρα ή αργότερα. Κατάλαβε. Τόσο απλά και ήταν τόσο ωραία συνεργασία μας. Η Ελένη είναι τόσο ταλαντούχο πλάσμα, έχει τόσο θέληση. Δεν σταματάει ποτέ τις πρόβες. Δηλαδή θυμάμαι ότι κανονικά ήταν να τελειώσει η πρόβα μας στις 7 και τελειώσαμε 8 και 20. Δηλαδή συνεχίσαμε 1 ώρα και 20 λεπτά παραπάνω. Αυτό γιατί σας άρεσε αυτό που κάνατε? Εννοείται ότι μας άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που το κάναμε μαζί με την Ελένη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και φρέσκια μανούλα, αυτά να τα λέμε κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Δημητρούλα. Όλοι με το δικό σου λειτουργούν τραγούδι. Και χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία και νομίζω ότι ουσιαστικά ήταν λίγο αναγνωριστική. Γιατί, θα σου πω για ποιο λόγο, γιατί συγκεκριμένη στιγμή κάναμε ένα medley, το οποίο εμείς είπαμε τραγούδια της Αλληνής και παρέα τα τραγούδια μας, αν το πω έτσι. Κάποια στιγμή φαντάζομαι και ένα original καινούριο ντουέτο. Θα το ήθελα δηλαδή να το κάνουμε. Αυτό είναι μια πρόταση πρόκληση. Το φιλί ήταν αυθόρμητο ή το είχατε σκηνοθετήσει? Εντελώς αυθόρμητο. Εντελώς. Εγώ δεν το περίμενα. Την πρώτη κίνηση την έκανε η Ελένη, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν πραγματικά τόσο αληθινό και ήταν τόσο πολύ τη στιγμή και νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει και με την αγάπη και τον θαυμασμό που έχουμε μία στην άλλη. Και μας βγήκε με αυτόν τον τρόπο. Η Ελένη Φουρέρα δήλωσε ότι θα ήθελε να ξαναπάει στην Eurovision. Προχθές και η Τάμτα δήλωσε. Εννοείται. Ότι ήταν η εμπειρία τόσο μαγική. Είναι, και θα ξαναπήγαινε. Είναι. Εσύ θα ξαναπήγαινες? Με το κατάλληλο τραγούδι εννοείται. Το έχω είσαι ξαναπεί δηλαδή, αυτό, έτοιμη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Άρα περιμένουμε να σε δούμε κάποια στιγμή, αν βρεθεί το τραγούδι. Άμα βρεθεί το τραγούδι, ναι. Αλλά εμένα θα μου άρεσε όμως να μπει σε φάση του συναγωνισμού πάλι, δηλαδή να είμαστε διάφοροι καλλιτέχνες και να ψηφίσει ο κόσμος πραγματικά ποιο τραγούδι θέλει να πάει. Γιατί νομίζω ότι δείχνει πάρα πολύ και τη διάθεση, το πώς νιώθει ο λαός. Δηλαδή, θέλει εκείνη την εποχή να ακούσει και να ψηφίσει. Ναι, δηλαδή θυμάμαι τουλάχιστον εκείνη την περίοδο που όταν μου δόθηκε εμένα η ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, ήταν μια εποχή που ο Έλληνας ένιωθε όντως my number one. Mm-hmm. Είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίσαμε το Euro. Δηλαδή υπήρχαν πολλά ωραία πράγματα για την Ελλάδα και στο μυαλό μου το φαντάζομαι έτσι, ότι έτσι ένιωσε ο Έλληνας και ψήφισε το my number one. Άρα, αν βρεθεί το τραγούδι, είτε για την Ελλάδα, είτε για την Κύπρο, είτε για τη Σουηδία. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Ελλάδα-Κύπρος μου κάνει ένα εμένα, η αλήθεια είναι. Η Σουηδία είναι η πρώτη πατρίδα. Είναι εκεί που έχω γεννηθεί και μου έχει προσφέρει όλη την παιδεία μου και οφείλω πάντα να την στηρίζω. Και δεν υπάρχει. Πάντα λέω η Σουηδία είναι η πρώτη μου πατρίδα. Αλλά και η Ελλάδα είναι η πρώτη μου πατρίδα, κατάλαβες. Δηλαδή πάνε λίγο μαζί. Βαδίζω στην πρώτη θέση στην καρδιά μου και οι δύο χώρες. Ωραία. Εγώ θα ξαναεστιάσω στην εμφάνιση στα μάτια που ήταν πάρα πολύ σεξι. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Σε είδα και κάποια στιγμή και σου είπα
Λάμπης, κούκλα. Ανεβερθήκαμε στα παρασκήνια. Ο άντρας δεν ζηλεύει που είσαι τόσο όμορφο, τόσο σεξι, τόσο τεχνική. Όχι, είναι που έχει συνηθίσει κιόλας και του αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν είδε ας πούμε, και το αποτέλεσμα και τα λοιπά, μου λέει, μα τι ωραία δουλειά που κάνατε. Δηλαδή, του άρεσε πάρα πολύ. Τι ωραία γυναίκα ναι. έχω. Χάρηκε πάρα πολύ και για τη συνεργασία που έκανε μαζί με την Holly Grace, γιατί πρέπει να το τονίσω και αυτό, γιατί η Holly είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνης που επίσης δουλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ συνεπής, πάντα και 20 λεπτά πριν σε κάθε ραντεβού που είχαμε. Και χάρηκα όλα τα ΜΑΤ φέτος, γιατί ειδικά και πέρυσι ήταν αρκετά δυσάρεστα. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Όχι, βλέπεις, δεν έχω ρωτήσει καθόλου. Θα σταθούμε στα φετινά. Που ήταν σούπερ ναι, όλο. Που για μένα, η διοργάνωση ναι. ήταν από τα καλύτερα. Η περσινή που ήταν μπορεί να το βιώσουν όπως και εγώ φέτος. Εγώ πέρυσι δεν το βίωσα αυτό. Φέτος ήταν εξαιρετικά. Με πάρα πολύ ασφάλεια, τετραπλή ασφάλεια για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, θα ένιωθα ασφάλεια να στείλω το 15χρονο μου παιδί να δει τα MAD Awards. Άρα τους προτρέπεις να συμμετέχουν σε τέτοιους θεσμούς, γιατί θεσμός είναι. Ναι, εννοείται. Όταν υπάρχει και ένας γονέας που θα πάει να τα πάρει κτλ. Ήταν τόσο ασφαλές και τόσο υγιείς το περιβάλλον που εγκρίνω φουλ. Ο Αντρέας δεν σε ζηλεύει. Εσύ το ζηλεύεις. Εγώ είμαι γυναίκα. Εγώ είμαι λίγο κακή. Κάνεις σκηνές. Όχι, σκηνές δεν κάνω. Αλλά ζηλεύω λιγουλάκι, ζηλεύω. Θυμάσαι ότι πρώτη φορά που ανακοίνωσε το γάμο σου ήταν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όχι, δεν το θυμάμαι. Μου το έπεσε, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Αλήθεια είναι. Δόξα τω Θεώ. Είστε ευτυχισμένοι, είστε αγαπημένοι, είστε αρρωγείο ένα στον άλλον. Ναι, έχουν σε στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σου κάνει παράπονα για τις διακοπές σου, ότι ρε παιδί μου, για στιγμή. Να σβήσει λίγο τη μηχανή. Και εγώ καμιά καμεθημερινή δεν μπορώ να πω ότι πρέπει πάντα να γυρνά στις 10 η ώρα το βράδυ. Κατάλαβες. Όλα τα ζευγάρια έχουν τα δικά τους, αλλά δεν είναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε την υγεία μας, ότι εργαζόμαστε και εργαζόμαστε σε υγιής περιβάλλον, ότι δημιουργούμε, φτιάχνουμε ωραία πράγματα και έχουμε να προσφέρουμε πράγματα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να είσαι πάντα αυτό το παιδί που πρωτογνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια, σαν αντίκ, με Αντώνη Ρέμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 2001, τι θυμάμαι στα άστρα, θυμάμαι και εγώ. Και με αυτό το πλατή χαμόγελο και πάντα πιο λαμπερή και πιο όμορφη. Κάθε φορά μου ήρθε πιο φρέσκια. Θα μας πεις το μυστικό. Ευχαριστώ πολύ, και εσύ το ίδιο. Το μυστικό της ομορφιάς, πες μου. Το μυστικό της ομορφιάς. Κοίτα, να έχουμε την αγάπη, να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε πολύ αγάπη. Νομίζω ότι πολύ αγάπη στο κάνει αυτό το πράγμα. Πλαστικές, μπότοξ και όλα αυτά, αν περάσουν τα χρόνια, είσαι υπέρ ή όχι, είναι απατήματα. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Εγώ προσωπικά έχω δηλώσει ότι έχω κάνει baby botox. Και τα λοιπά. Και θα σου πω και κάτι, ότι εάν δεν έπαιζα στην τηλεόραση, ίσως να μην είχα κάνει και κάτι. Απλά έπαιζε, εντάξει, όσο να είναι, the gravity, the law of the gravity, τα πράγματα πέφτουν. Έπεσε λίγο το ματάκι, έπρεπε λίγο. Εκεί είναι και της έκφρασης, εντάξει, οπότε ναι. Δεν είναι κάτι κακό, απλά θεωρώ ότι πρέπει πάντα οτιδήποτε κάνουμε να το σκεφτόμαστε αρκετές φορές πριν. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινάμε και μετά να ξεκινά υπερβολή και να μην υπάρχει τελειωμό. Και πρέπει να φτάνουμε στην παραμόρφωση. Ναι, τόσο αυτό, όσο, με μέτρο. Ναι. Αλλά βέβαια, αυτό που είπα πριν, ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Αυτό. Και εσείς υπεύθυνοι για να περνάμε όμορφα και να διασκεδάσουμε. Έτσι, αύριο είναι η δική μου ευθύνη. Έλα, Μπαρίσου, ευχαριστούμε από καρδιάς το Κοσμοράδιο. Εγώ Τάσο μου, ευχαριστώ όλους σας. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Είσαι και θα είσαι για πάντα το number one μας. Σ' αγαπώ πολύ. Θα τον συλλεκτρεύω. Thank you.